Έχουμε ζημιά μεγάλη. Ήρθε ο Υπουργός ο κ. Αποστόλου. Είδαμε τις ζημιές. Οι ζημιές είναι τεράστιες. Το 2015 το χωριό μου το Λαλιώτη, γιατί εγώ είμαι πρόεδρος της ΤΑΦΚΑ Λαλιωτίου, είχε μια μεγάλη χαλαζόπτωση. 100% καταστροφή. Η ζημιά τώρα είναι πιο πολύ. Διότι είναι περισσότερα τα έξοδά μας. Είναι μεγαλύτερη, δηλαδή δεν θα την αντέξουμε αυτή. Περιμένουμε το ανάλογο. Είμαστε σε επαφές, έχουμε καλές επαφές και με το ΕΛΓΑ και με αυτά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Υπουργός είδε κάποια χτήματα. Είδε κάποια χτήματα, είδε τις ζημιές. Η Κορινθία έχει πληγεί από βροχές πολλές. Και υπάρχει θέμα στα σταφύλια, δεν θα αντέξουν στα σταφύλια. Δεν θα αντέξουν για να βγουν εξαγωγή. Η ζημιά πόσο είναι μέχρι τώρα? Η ζημιά είναι στο 50% σχεδόν. Αλλά μέρα είναι... με την ημέρα που περνάει. Μέρα με την ημέρα τελειώνουν, γιατί είναι... δεν έχουν γίνει ακόμα τα σταφύλια. Μόλις θα γίνουν στο επόμενο μήνα, πιστεύω δεν θα υπάρχουν σταφύλια. Η Κορινθία θα έχει θέμα φέτος, θα έχει θέμα σοβαρό. Ήταν πολλές οι βροχοπτώσεις, δεν τις αντέχουμε αυτά. Και πολλά τα έξοδα, έτσι. Δεν... Τα έξοδα έχουν ανέβει 30% επάνω, διότι καλύψαμε βροχές, ξανακαλύψαμε. Αέρα είχαμε, είχαμε ζημιά στα πανιά. Είναι μια χρονιά φέτος πολύ άσχημη. Πολύ άσχημη. Πολύ άσχημη. Πήγαμε στα χτήματα, κάναμε την αυτοψία μας. Τώρα περιμένουμε από το ΕΛΓΑ να βγει έξω. Εντάξει, μας χρωστάνε και κάποια χρήματα από πέρσι, ένα 30%, να μας το δώσουν και αυτό, να σκύψουν το κεφάλι, να μας βοηθήσουν, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα.